Έτοιμοι να λάβουν αμέσως μόλις είναι διαθέσιμο το εμβόλιο κατά του κορονοϊού, δηλώνουν 6 στους 10 που συμμετείχαν στη μεγάλη δημοσκόπηση του ΣΥΓΜΑ για τους εμβολιασμούς και την πανδημία. Σχεδόν το 50% των ερωτηθέντων εμπιστεύεται την ενημέρωσή του σχετικά με το εμβόλιο από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Το 55% εμπιστεύεται περισσότερο το εμβόλιο των εταιριών Pfizer-BioNTech, ακολουθεί αυτό της Moderna, ενώ μόλις το 8% των ερωτηθέντων δείχνει εμπιστοσύνη στο εμβόλιο της AstraZeneca. Οι περισσότεροι δεν θα έκαναν το εμβόλιο εξαιτίας παρενεργειών που μπορεί να έχει και η συντριπτική πλειοψηφία θεωρεί ότι η χορήγηση του εμβολίου δεν θα πρέπει να καταστεί υποχρεωτική, αν και σχεδόν οι μισοί πιστεύουν ότι ο εμβολιασμός μεγάλης μερίδας πολιτών θα οδηγούσε στην επιστροφή στην κανονικότητα. Παράλληλα, το 65% των ερωτηθέντων θα λάμβανε το εμβόλιο αν ήταν απαραίτητο για να μπορεί να ταξιδέψει. Σε ό,τι αφορά στις νέες μεταλλάξεις του ιού, επικρατεί αβεβαιότητα κατά πόσο τα εφιστάμενα εμβόλια είναι αποτελεσματικά εναντίον τους. Οι περισσότεροι πιστεύουν μάλιστα ότι οι μεταλλάξεις είναι αρκετά πιθανό να επιφέρουν πισωγύρισμα στις προσπάθειες αναχαίτησης της πανδημίας. Την ίδια ώρα, η συντριπτική πλειοψηφία συμφωνεί με την απόφαση όλοι οι εργαζόμενοι να υποβάλλονται υποχρεωτικά σε rapid test. Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι όντως ο κορονοϊός αποτελεί κίνδυνο για τη ζωή τους, είτε σε μικρό είτε σε αρκετό βαθμό, όπως επίσης ότι ο ιός θα συνεχίσει να υπάρχει σε ύφεση αλλά με αναζωπηρώσεις. 6 στους 10 δεν βλέπουν να καθίσταται εντός του έτους δυνατή η επιστροφή στην καθημερινότητα, με τους περισσότερους να εναποθέτουν τις ελπίδες τους στο 2022. Η δημοσκόπηση έγινε για λογαριασμό του ΣΥΓΜΑ από τον οργανισμό ερευνών IMR Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και σε αυτή συμμετείχαν 1.000 ενήλικα άτομα, άνδρες και γυναίκες. Αγωνιώδη έκκληση για τήρηση των μέτρων απευθύνεται.